Καλησπέρα κύριε Φούρτουλα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Και καλή εβδομάδα. 44 χρόνια, τότε ήσταν 12 χρονών, αλλά τώρα είστε 56, έτσι είναι. Φυσιολογικά, σε ηλικία. Όχι, 43. Πιο λίγο, κατάλαβα. 69. Ναι, ναι, ωραίος. Λοιπόν, ένα παιχνίδι το οποίο έμεινε στην ιστορία και πραγματικά το πρωί μιλούσα με τον Γερμανίδη, τον Παναγιώτη, μου είπε άγνωστες στιγμές αυτής της τριήμερης παρουσίας σας στη Χαλκιδική, στο Σάνι και στο ότι πηγαίνατε στο κτήμα του Σαράφη και κάνατε κάποια προπόνηση και πώς είχαν πάει σας τα φίλια οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στο Πούλμαν όταν πηγαίνατε για το γήπεδο. Τι άλλο θυμάστε εσείς? Εγώ θυμάμαι ότι ήταν το πρώτο μου επίσημο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτό είχα εγώ σαν πρώτο μάτς. Άκουρα, μέσα στο σχήμα του Ούμπα ήταν το βάπτισμα. Και αν δείτε φωτογραφίες θα δείτε εμένα ποτέ τόσο αδύνατο όσο έπαιζε μπάλα. Πώς έγινε, πολύ αδύνατος, Ναι, για τους ανάγκες φωνούριο σίγουρα. Γιατί έκανα προπόνηση πολύ, ήθελα να πρώτη βραδιά ντεμπούτο στη Τούμπα να είναι επιτυχημένο. Και ξέρετε, ήταν ένας αντίπαλος, όπως λέμε τώρα, Σούρτη, Λίβερπουλ, Ρεάλ, μια από τις μεγαλύτερες ομάδες Ευρώπης. Ναι. Μπαρτσελόνα, το Κρόιφ, Νέσκεν, Σασένσι, Σωτήλ, Σέντερ Φόρντ, μόλις ο Ρεσάκ έξω δεξιά. Ήταν ο Μαντάρα και Ερέντια, θυμάμαι όλους. Δηλαδή. Όλους παίκτες, εκείνης εποχής. Ναι. Και έκανα πολύ προπόνηση, καλή ζωή, ετοιμαζόμουν για το πρώτο μου ντεμπούτ, το οποίο ήταν και πολύ καλό. Ναι. Τι να σας πω... Ο ΠΑΟΚ τότε μπορούσε να πάρει οποιαδήποτε ομάδα να κερδίσει, ειδικά στην έδρα του. Ναι. Και πολλές μεγάλες ελληνικές ομάδες είχαν και έχουν αυτή την παράδοση να μπορούν στην έδρα να κρίσουν οποιοδήποτε. Τώρα αρχίζουν σιγά σιγά αποκτάνε και εμπειρίες και ποιότητα και κερδίζουν και εκτός έδρας. Ναι. Αλλά κανείς μεγάλος εκείνη την εποχή δεν πέρασε θετικά στη Τούμπα. Ναι. Αν μη τι άλλο, πουλούσαμε πολύ ακριβά το μάρι μας. Πώς ήταν, βέβαια, Φώκη, ναι. Πώς ήταν ο Κρόιφ, η βραδιά με τον Κρόιφ τότε που ήταν και στα χάρη του τον Έσκενς ως αντίπαλο? Κοιτάξτε, ο Κρόιφ ήταν ένας πολύ μεγάλος παίκτης, το ξέρουν όλοι και το βλέπουν και σήμερα. Ένας από τους κορυφαίους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ήταν και ένα πολύ καλό άτομο. Εγώ δεν έχω τίποτα να πω σε αυτό το άτομο αρνητικό πέραν του ότι πολύ κάθισε. Κάμπιζε, ναι, ναι. Πολύ κάμπιζε. Μόλις τελειώνει η προπόνηση, φούσε πολύ. Και ο Κούδας κάμπιζε. Αυτοί οι δύο ίδιοι ήταν. Ναι, είχε και ένα δοκάρι, νομίζω, ο Κρόιφ στο τέλος. Αυτός το έχει το δοκάρι. Στο δεύτερο. Είχε μια πολύ καλή ευκαιρία. Απέκουσα με τις τάπες, θυμάμαι, και έφυγε μπάλα μόλις σκόρδε. Είχαν τρεις ευκαιρίες αυτοί σε όλο το μάτς. Εγώ νομίζω ότι μας υποτίμησαν εδώ. Ναι, ναι. Και... Είχαν πάει στην Αγιατριάδα και κάνανε εκεί ποδοβόλι, παίζαν στην άμμο και χαβαλέ και ωραίος ήλιος και ωραία θάλασσα και όλα τα ωραία. Δεν μας πήραν στα σοβαρά, αλλά η βραδιά ήταν φοβερή. Μας ακύρωσε και ένα γκολ διαιτητής και σήμερα δεν ξέρω αν ήταν κανονικό ή όχι. Ναι. Να γινόταν το 2-0. Ναι. Φορούσε εκείνη τη μαύρη την μπλούζα με τις πλάγιες της ρίγες από μπροστά. Ναι. Και τώρα μπορώ να σου πω και ακόμη μια ιστορία. Ναι. Σε αυτό. Εγώ όταν έπαιξα στη Παρτιζάν σε ένα τουρνά στον Μπιλμπάο, ναι. Ο Ήριμαν, ο γνωστός θερματοφύλακας εθνικής Ισπανίας εκείνη την εποχή που ήταν από τους βασικούς πάνω από το Αθλέτικο Μπιλμπάο, ναι. Ήταν ένας πολύ καλός κύριος, μου δώρισε μετά το μάτς με την Μπιλμπάο, μου δώρισε μια δικιά του στολή καινούρια, ενδέως καινούρια. Ναι. Εγώ την κράτησα, την έφερα στο ΠΑΟΚ να την φορέσω πρώτη φορά σε ένα επίσημο αγώνα. Και όταν ήταν με την Μπαρσελόνα, ζήτησα αυτή την στολή. Η στολή όμως ήταν κίτρινη. Κίτρινη πάνω, μαύρο σόβακο, κίτρινες κάλτσες. Ναι. Καθόλου. Εγώ τότε δεν ήξερα ότι ο Ολυμπιακός, ο Άρης είναι κίτρινος και ξέρεις, υπάρχει αυτή η κόντρα κτλ. Ζητάω την... Φανέλα από το κύριο Σαρπανά, δεν μου απαντάει τίποτα. Κάνει σαν να μην άκουσε τίποτα. Ρωτάω τον Γιάνκο, συγχωρεμένο και ο ένας και ο άλλος. Ναι. Λέω, Γιάνκο, εκείνη η στολή που έφερα, λέω, στο ΠΑΟΚ, δώσε μου να τη φορέσω. Ποια στολή? Λέω, του έφερα μια στολή, λέω,
τώρα από έναν Ισπανό τερματοφύλακα, λέω κίτρινη φανέλα. Ναι. Κίτρινη φανέλα, τι είναι, αυτή έγινε, λέει, στάχτη. Σοβαρά μιλάς. Λέει, ο Ζαρπανάς την έκαψε. Την έκαψε. Εγώ, ναι, την είχε καλά, γιατί εγώ δεν ήξερα. Και δεν είμαι τίποτα, με το που την έπαιρα εγώ, αυτό την έκαψε. Και λέω εγώ, βρε, ήταν τώρα. Λέει, κίτρινα εδώ, φούκι μου, τι λες. Δεν γίνονται αυτά. Πρώτο μου βάπτισμα με την Μπαρτσελόνα και πρώτο μου βάπτισμα. Καταπληκτικό. Δεν γίνονται αυτά. Τρελαθούμε τελείως. την έκαψε ο Τσαρπανάς. Ναι, ναι, την έκαψε. Τέτοια τρέλα και τέτοιο πάθος εκείνη την εποχή. Πω. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Και τελικά φόρεσε αυτή τη μαύρη, ε. Τη μαύρη με τη ρίγα. Φόρεσα. Ναι, αυτή φόρεσα. Φοβερά πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Αλλά νομίζω με τον Τζαρπανά πολλά θα έχεις να. Αν κάποια στιγμή ζητηθεί να διηγηθείς. Δεν πήγε ποτέ στο Χαρλάου, ούτε ήταν στη Τούμπα. Πήγαινε σε ένα μοναστήρι έξω, δεν ξέρω ποιο. Ναι. Και εκεί άκουγε λίγο μετάδοση και του λέγανε το αποτέλεσμα. Και ήταν ευτυχής και ερχόταν και άνευε στα φώτα στη Τούμπα. Πήγαινε σπίτι για κλάψα. Σοβαρά, ούτε στα ντέρμπι της Τούμπας, Φούκι Πάο Κάρης έρχονταν. Στη Τούμπα ερχόταν. Εντάξει, αναγκαστικά. Εκτός Χαρλάου. Έσπασε Τραβιτζάνα τότε και αυτό το πράγμα συμβαίνει στο ΠΑΟΚ. Πάμε να βγούμε, λέει, πριν με το που περίμενε σκάει μπροστά ολόκληρο η αλή Τραβιτζάνα με το νερό γεμάτη. Γεμάτη με νερό ήτανε, πάντα. Ναι, να σπάσει το γούρι, ξέρω εγώ. Φοβερά πράγματα. Ναι. Αυτά όμως μένουν, είδες, θα θυμάσαι μετά από 45 χρόνια, αυτά θυμάσαι να μου, δεν ξεχνιούνται αυτά. Παραδόσει κάποιων ανθρώπων, κάποιων ομάδων και... Η στάμνα του Τσαρπανά. Ναι. Πάντα είχε τέτοιες πολλές στάμνες και τις έσπαγε κάθε φορά. Τα είχε, αφού κάθε φορά έσπαγε. Έσπαγε και μία κάθε φορά. Παραγγελία τις έκανε αυτός. Χορηγό είχε. Πολύ ωραία. Αυτά είναι τα ωραία πράγματα. Και Μπαρτσελόνα τελείωσε το μάτσο. Ο Κρόιφ πώς σας αντιμετώπισε εκεί? Α, μια χαρά. Ήταν εντάξει, ήρεμοι άνθρωποι. Ήταν σίγουροι ότι θα προκριθούν στο δεύτερο. Νομίζω στο δεύτερο ήταν θυμωμένοι λίγο στο δεύτερο παιχνίδι. Έκανε το λάθος ο Άγγελος εκεί. Πρέπει να θυμώσανε εκεί αυτοί πολύ. Ναι. Εντάξει, θυμάμαι ότι έβαλε το τέταρτο γκολ δεύτερο ημίχρονο. 2-0 τελείωσε πρώτο ημίχρονο. Ήμασταν πολύ καλά. Βέβαια, είχαν αυτοί στα πρώτα 15 λεπτά καμιά δεκαετία ευκαιρία. Κάθε λεπτό και ευκαιρία. Αλλά το πρώτο γκολ δέχτηκα κάπου στο 30 από. Δεν ξέρω τώρα, πρώτο γκολ είναι πέναλτι ή είναι offside του Ρέσακ. Ένα ξεκίνησε από το offside και ένα από πέναλτι που χτύπησε ο Νέσκενς, πάρα λίγο να το πιάσω. Πήγα με τα δύο χέρια να τη βγάλω. Yeah. Αν πήγαινα με ένα, σίγουρα την έβγαζα. Είναι πολύ δυνατό το σούτ του. Μάλιστα. Κάτω από το δοκάρι. Εντάξει, εκεί υπήρχε περίπτωση να περάσετε, γιατί η Μπαρτσελόνα τώρα με τον ΠΑΟΚ, την Μπαρτσελόνα θέλαν όλοι και εκτός αυτού ήταν και η καλύτερη ομάδα που σκέφτηκαν να το κάνουμε τώρα. Και να σας πω, πω τώρα και κάτι άλλο. Αυτό το έχω πει πάρα πολλές φορές και επίσημα και ανεπίσημα στην Σερβία. Ναι. Για το πώς θα αντιπροσωπεύσουν οι Έλληνες μεγάλες ομάδες η πίστη στο να κερδίσουν. Γιατί εμείς που μεγαλώσαμε στο ανατολικό μπλοκ, στο μπλοκ των σοσιαλιστικών χωρών, εμείς ξέραμε πάντα ότι είναι ένα παιχνίδι και υπάρχουν τρία αποτελέσματα. Και ανάλογα πώς παίζεις, θα το κερδίσεις. Ναι. Εδώ δεν υπάρχει. Εδώ με όποιον παίζει πρέπει να κερδίσεις. Για να σου πω το παράδειγμα, όταν υπέγραψα το συμβόλαιο εκείνη τη μέρα και πήγανε στην. Πώς το λένε, εκτός εδώ Θεσσαλονίκη, σε Ψάρι. Πού, στην Αρετσού? Όχι, έξω. Περαία, Μπαξέ. Πιο εκεί. Μηχανιώνα. Μηχανιώνα, στην Μηχανιώνα, η Αψάρι. Ναι. Έρχεται ο Βασιλάκης, ο ψηλός. Ναι, ο Αλεκοζίδης. Ναι. Και λέει, ξέρετε ποιον βγάλαμε τότε, δεν υπήρχε κινητά. Ποιον, λέει, η Μπαρτσελόνα, και αρχίζουν όλοι τρίμουν χέρια, γελάνε και τέτοια. Λέω εγώ, εντάξει, χαίρονται άνθρωποι, γιατί οικονομικά θα πάνε πάνω λεφτά, ναι. Καλά. Ναι. Ναι. Έρχονται οι Φορόπουλος και κάτι δημοσιογράφοι, θυμάμαι. Ναι. Τι έχουν να δηλώσουμε, λένε οι διοικούντες, ξέρεις, αυτά 50-50, τα παλέψουμε, τα κάνουμε. Έρχονται σε μένα ο δημοσιογράφος, λέω εγώ,
Καταλαβαίνω, οι άνθρωποι χαίρονται γιατί καλά θα περάσουν οικονομικά, αλλά Μπαρσελόνα είναι Μπαρσελόνα, όπως θα κάνουν είναι φαβορί. Λέει το ποσοστό, λέω, τι ποσοστό τώρα, λέω, 70-30 λέω εδώ. Και λέει ο Γκουλιάς, ο συγχωρημένος, ναι, τότε γενικός αρχηγός, λέει, στοπ, λέει, όχι παιδί μου, ναι, ζήστε, μην το γραφείς, λέει. Όχι, λέει, 50-50 τουλάχιστον, λέει. Μην πω και 60-40 υπέρ του ΠΑΟΚ, ε. Λέω εγώ, στο κουμπάρο μου, ο οποίος ήταν εντερμήνας, λέω εγώ, μα λέω, Μόσκο αυτή είναι τρελή, λέω, τι, λέει, μην μιλάς, έτσι είναι, Έλληνες πιστεύουν, λέει. Λέει, έτσι είναι, λέω κι εγώ. Και λες εσύ 50-50, εντάξει, εγώ γράψω 50-50, γιατί έγινε. Όταν έγινε το πρώτο μάτς, μου λέει αυτός, είδες, ναι, είδες. Λέω εγώ τη μάνα, αλλά λέω εγώ μέσα μου έχει τάχει ρέτρο. Εκεί τι θα γίνει, ναι. Τι θα γίνει εκεί, ναι. Πάμε εκεί, χάνουμε 6-1, ήμουν καλύτερος μακράν στον αγώνα. Δηλαδή το 6 ήταν για 12. Όταν το πρώτο 15 λεπτό ήταν για 12. Και λέω εγώ, και τελειώνει το μάτς και έρχεται ο Λόντ συγχωρημένος και με αγκαλιάζει και μου λέει, Φούκι, μέσα σε σήμερα με την απόδοση σου. Θα είχε ασκήσει το δίπλωμα μου, ξεφτύλα θα γινόμουν. Και γελάμε. Έρχεται ο Γουλιάς και λέω εγώ, τώρα κύριε Γουλιά, λέω, ποιος είχε δίκιο. Δεν πιάσανε απόδοση, παιδί μου. καλό, ωραίος. Αυτά είναι τα ωραία, δεν τα ωραία. Ναι. Αλλά κοίταξε, πράγματι το λέω, καλό είναι να πιστεύεις, πρέπει να πιστεύεις ίσως παραπάνω από ό,τι μπορείς, γιατί μόνο έτσι μπορεί να καταφέρεις εις πέρας να γίνεις μεγάλη ομάδα, να καταφέρεις κάτι παραπάνω από ό,τι είναι τους σύνδεσες. Ναι. Και αυτό είναι ένα δείγμα για τους επόμενα παιδιά. Νομίζω εκείνη η ομάδα ήταν μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ που ήσασταν, μεγάλη ομάδα πραγματικά. Αν ήταν τώρα εκείνη η ομάδα δεν θα είχαν πουθενά. Δηλαδή, πιστεύω... Θα σας πω τώρα κάτι. Το καλύτερο κέντρο ήταν σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια. Και αυτό κρατούσε και την Εθνική Ελλάδος. Ναι. Ίσως λίγο στην άμυνα αν είχαμε και ακόμη όπως ήταν Σάλαμο μετά που ήρθε ή αυτός από τη Χιλή που ήταν, πώς το λένε, ο Κοντρέρας. Για μένα, Κοντρέρας, ο μεγαλύτερος στόπερ για μένα. Ναι. Όλων των εποχών που πέρασε από το ΠΑΟΚ. Κατ' εμέ. Ο Κοντρέρας. Ναι, για μένα ήταν φοβερά μεγάλος παίκτης. Και έτσι, σαν τερματοφύλακας, πάντα γυρεύομαι να έχω ένα τέτοιο. Στο περιλίμπερο τότε που είχαμε εμείς, που διάβαζε και αυτός φάσεις, που κομάνταρε, που μιλούσε και αυτός, ξέρεις, κατήφθηνε. Ήταν πολύ ωραίος όλος το μουσικό, πολύ δυνατός και δώσει τις μονομαχίες. Ναι. Αλλά και να είχαμε ακόμη κανένα επιθετικό, είχαμε Παρίδη, είχαμε Γουρίνο, είχαμε Κερμανίδη, αλλά είχαμε ακόμη επιθετικό πολύ δυνατό να σε κουράζει, να σε κουράζει πολλή εβδομάδα. Τα είχαμε κάνει πολλές μεγάλες επιτυχίες και στην Ευρώπη. Μεγαλύτερες από ό,τι κάναμε. Εντάξει, τώρα ήταν και λίγα τα λεφτά. Στην Ελλάδα ήμασταν κάποια εποχή, κάποια χρόνια, αν όχι συνέχεια καλή πραγμάτα, εμείς και ο Ολυμπιακός, εμείς και ο Παναθηναϊκός και κάποια στιγμή εμείς και η ΑΕΚ. Μεγάλη ιστορία. Ήταν οι μάνες που... Τότε κάνατε και φιλάθλους, πολλούς φιλάθλους παοξίδες. Γύρισαν δηλαδή και ακολούθησαν τον ΠΑΟΚ από εκείνη τη μεγάλη ομάδα. Η οποία μεγάλη ομάδα έπρεπε να πάρει. Είναι μεγάλη πλατιά φιλάθλων που ναι. Και αυτό είναι που κάνουν ομάδες μεγάλες. Αυτές οι εποχές που διαφημίζει το άθλημα, εμείς τότε κάνουμε διαφημίσεις στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή και 10-15 λεπτά παίζαμε μπάλα. Έφτανε να κερδίσουμε οποιαδήποτε ομάδα. Μάλιστα. Όταν έπιανε Κούντα, Σαράτης, Τερζανίδης στο κέντρο, θα ρώταν η μπάλα, έτσι. Βέβαια. Και ξεκουραζόμασταν και εμείς. Κούντα, Σαράτης, Τερζανίδης. Μιλάμε φοβερά πράγματα. Ήταν σπονδυλικοί φίλοι, πολύ καλοί, πολύ γεροί. Ήμασταν αγαπημένοι μεταξύ μας. Ήταν πολύ καλά παιδιά. Ήταν και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Ναι. Διοικούντες, φίλαθλοι ήταν καλύτεροι από ό,τι είναι σήμερα, αν είμαι ειλικρινής. Μάλιστα. Σήμερα πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Ο ΠΑΟΚ κέρδισε μέσα στο Περιστέρι προχτές. Βέβαια διαπυρός και σιδήρου. Έβαλε λίγο ψυχή. Ναι, διαπυρός και σιδήρου. Ναι. Κέρδισε. Νομίζω ότι από το έτοιμο κάναν βερεσέ που λένε στη Σερβία. Πώς, από το έτοιμο? Κάναν βερεσέ. Κάναν βερεσέ. Ήταν τελειωμένο το μάτς και κάναν εμείς μόνοι μας παράταση. Ναι. Νομίζω ότι λίγο ξεκινήσαμε κάπως
δεν ξέρω σίγουρα και ήρθα το αποτέλεσμα που ήταν, αλλά νομίζω ότι στην Ελλάδα πέραν του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ δεν έχει αντίπαλο. Και επομένως πρέπει να περνάει από όλες τις έδρες θετικά παίζοντας και ποδόσφαιρο. Δηλαδή να έχει και ουσιώδη το παιχνίδι του, αλλά και να είναι και αποτελεσματικά άνετο το παιχνίδι. Δηλαδή, μισό λεπτό για να καταλάβω, πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, το μοναδικό αντίπαλο έχει είναι ο Ολυμπιακός και αντιστοίχως ο Ολυμπιακός το μοναδικό αντίπαλο που έχει είναι ο ΠΑΟΚ, αυτό είναι αυτή τη στιγμή? Σε αυτό το ελληνικό πρωτάθλημα, εγώ το πιστεύω ότι αυτές δύο ομάδες θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα και καμία άλλη δεν μπορεί να. Άρα θα κριθούν πολλά στα μεταξύ τους παιχνίδια. Στα μεταξύ τους και τα παιχνίδια εκτός έδρας. Τα εκτός έδρας, μάλιστα. Όπου μπορεί να γίνει καμιά γκέλα από κάποιον, αυτό λες, ναι, και να έχει δάμα. Γι' αυτό λέω, ευτυχώς δεν πάθανε προχτές η γέλα. Αυτό πρέπει να μας μείνει μάθημα. Κάθε πόντος τώρα παίζει το παιχνίδι του και δεν πρέπει να αφήσουμε τίποτα στη τύχη. Ναι, ναι. Έχουμε δυνατότητα να πάρουμε όλα στα χέρια μας. Νομίζω ότι αποκλεισμός από την Ευρώπη λίγο κόσε την ομάδα και είναι εκτός τα νερά ακόμη. Αλλά έχει ποιότητα αυτή η ομάδα να ανέβει και ο προπονητής σιγά σιγά πρέπει να καταλάβει και την ομάδα μας και τι παιχνίδι έπαιξε και τι μπορεί να παίξει αυτή η ομάδα και να βρεθεί μια φόρμουλα να προχωρήσουμε φέτος άνετα για το σκοπό που έχουμε, πρωτάθλημα και κύπελλο. Μάλιστα, είναι σημαντικό αυτό. Φούκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Πολύ ωραία κουβέντα κάναμε, ωραία συζήτηση. Αυτά είναι τα ωραία. Ο κόσμος τέτοια θέλει να ακούει και πράγματι αυτά νομίζω ότι και έχουν μείνει και στο δικό σου το μυαλό όλα αυτά τα χρόνια. Και δεν ξεχνιούνται. Και μας γυρίσατε 40 χρόνια. 44 πίσω. Χρόνια πίσω, ναι. Ναι, ναι. Ναι. Φοβερά ναι, ναι. Για να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα τον Πλάτε Φούτουλα. Καλή συνέχεια στο ΠΑΟ. Να είστε καλά. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.